Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια τα οποία υπόθηκαν στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης. Ξεκινώ με την κυρία Σκούφα. Η κυρία Σκούφα μίλησε για ένα αποσπασματικό νομοσχέδιο και επιδερμικό. Λέει το νομοσχέδιο απομονώνει το σχολείο από την υπόλοιπη βία. Τι προτείνετε δηλαδή? Πρόταση δεν άκουσα. Λέτε ότι δεν έχουμε ολιστική προσέγγιση. Η προσέγγιση δηλαδή που εμπεριέχει στοιχεία πρώτα απ' όλα σχετικά με τα μαθησιακά αντικείμενα. Σεξουαλική αγωγή, την οποία εισάγαμε εμείς υποχρεωτικά στο σχολικό πρόγραμμα από το δημοτικό, κυρία Σκούφα. Σεβασμό στον άλλον, σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ψυχολόγη και κοινωνική λειτουργή. Μέτρα πρόληψης και προφύλαξης και αντιμετώπισης. Οι ρυθμίσεις προκειμένου να καταστεί πιο εύκολο στο να καταγγείλει κάποιος. Τι ακριβώς προτείνεται στην ολιστική προσέγγιση? Με πολύ μεγάλη χαρά να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά το μόνο που άκουσα είναι ότι είναι αποσπασματικό και επιδερμικό. Δεν άκουσα καμία απολύτως πρόταση. Είπατε ότι δεν γίνεται επαρκής αναφορά στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνεται συγκεκριμένα το διαδίκτυο και η διαδικτυακή βία ως μέρος ακριβώς. Σε έναν ορισμό που ο κ. Φίλης θεώρησε πολύ ευρύ. Τι προτείνεται σχετικά με το διαδίκτυο? Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία. Λέτε επιλέξει. Δεν είναι δυνατόν να είναι ένας κάθε πέντε σχολεία. Με εσάς ήταν ένας κάθε δέκα σχολεία. Είναι ιδανικό το ένας κάθε πέντε? Όχι βέβαια. Έχουν διπλασιαστεί οι ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία? Έχουν. 1.600 είχατε εσείς, κύριε Φίλη, παραπάνω από όσους λέτε. 3.200 έχουμε εμείς. Θα θέλαμε και άλλους, βεβαίως και θα θέλουμε και θα επιδιώξουμε να έχουμε και άλλους. Αλλά όχι να λέμε ότι το 1 στους 5 σε σχέση με το 1 στους 10 δεν είναι καλύτερο. Κάπου μια λογική προσέγγιση. Είπατε ότι δεν γίνεται καθόλου, δεν υπάρχει καμία έμφαση στην επιμόρφωση και δεν δίνουμε εργαλεία. Οι επιμορφώσεις αναφερθήκατε στην κυρία Αρτινοπούλου, κύριε Φίλη. Η κυρία Αρτινοπούλου έχει κάνει επιμορφώσεις. Κάνει επιμορφώσεις. Να ένα στοιχείο συνέχειας πολύ σημαντικό. Η κυρία Αρτινοπούλου, η κυρία Χατζηχρήστου είναι κορυφαίες στο είδος τους και κάνουν επιμορφώσεις στα στελέχη. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, οι επιμορφώσεις που γίνονται, γιατί είναι εργαλεία που δίνουμε στους εκπαιδευτικούς μας. Άκουσα, προφανώς είναι γραμμή που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει έμφαση στην καταστολή στο νομοσχέδιο. Πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου αυτή την αναφορά. Πού είναι η καταστολή? Πού είναι η έμφαση στην καταστολή? Πραγματικά. Κυρία Σκούφα, σας παρακαλώ, στην επόμενη συνεδρία μας αναφέρετε συγκεκριμένες διατάξεις, στις οποίες υπάρχει έμφαση στην καταστολή. Διότι προφανώς δεν είναι καθόλου αυτή η προσέγγιση. Κύριε Φίλη, αναφερθήκατε στο ότι δεν ζητάμε, λέτε, τη γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα θέλατε να ξέρετε ίσως ότι σε αυτό το νομοσχέδιο και πολλά άλλα, σε αντίθεση με αυτό που κάνατε εσείς, εμείς ζητάμε τη γνώμη της Αρχής και μάλιστα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο να σας πω ότι έχουν ενσωματωθεί και συγκεκριμένες παρατηρήσεις Αρχής, όπως ακριβώς προβλέπει η διαδικασία. Δεύτερον, είπατε ότι αν δεν μάθουμε πώς να σεβόμαστε τον άλλον και το καθεξής. Αυτή είναι η διαφορά των εργαστηρίων δεξιοτήτων από την απλή θεματική εβδομάδα που είχατε εσείς μία εβδομάδα το χρόνο. Λες και μόνο μία εβδομάδα μπορείς να ασχολείσαι με τη διαφορετικότητα, το σεβασμό στον άλλον. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριε Φίλη. Για μας είναι μέσα στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα όλον το χρόνο. Και η σεξουαλική αγωγή και ο σεβασμός στον άλλον και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Μιλήσατε για την ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων. Κύριε Φίλη, όχι με τα δικά μας στοιχεία, με τα στοιχεία της UNICEF. Η χώρα μας είχε πέρσι το μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών μαθητών προσφύγων στα σχολεία από ποτέ. 95%. Αυτό έγινε πέρσι, την περσινή σχολική χρονιά. Είπατε, θα σας τον φέρω, το 95% είναι. 95%. Είπατε για την πλατφόρμα, λέτε ότι είστε κατά της ανώνυμης καταγγελίας. Κύριε Φίλη, δεν βλέπετε τι γίνεται διεθνώς? Δεν βλέπετε ότι υπάρχουν τόσα παιδιά τα οποία θέλουν να μιλήσουν και φοβούνται? Δεν το σκέφτεστε αυτό, δεν σας προβληματίζει? Ότι θέλει ένα παιδί κάτι να μοιραστεί, κάτι να πει, αλλά ξέρετε, αν το κάνει, μπορεί να πέσει θύμα εκφοβισμού. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Εμάς μας προβληματίζει. Και ναι, ακούω την κριτική που λέει ότι αυτό μπορεί να οδηγεί σε μια κατάχρηση. Αλλά στο ζήτημα των δύο προτεραιοποιήσαμε το να σπάσει σιωπή. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να μιλήσουν. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει μεγαλύτερη, περισσότερο φόρτο για τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς. Γιατί? Γιατί θέλουμε να τους δώσουμε ένα ερέθισμα, μια δυνατότητα παραπάνω να μιλήσουν, να μοιραστούν κάτι στο απασχολεί. Αν αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είστε κατά της ανώνυμης καταγγελίας, να το ακούσουμε αυτό. Να το ακούσουμε ξεκάθαρα. Ότι δεν θέλετε να δώσουμε ένα βήμα στα παιδιά αυτά, τα οποία φοβούνται, κύριε Φίλη, φοβούνται να μιλήσουν και θέλουν μία ενίσχυση με ένα ασφαλές πλαίσιο για να μιλήσουν. Έρχομαι στην κυρία Κεφαλίδου και στο κίνημα αλλαγής. Κυρία Κεφαλίδου, είπε ότι είναι άλλο ένα νομοσχέδιο τίτλων και επικεφαλίδων. Εγώ θέλω να τη ρωτήσω,
συμφωνεί ή δεν συμφωνεί στο να συλλέγουμε συστηματικά στοιχεία για το σχολικό εκφοβισμό, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Γιατί το προβλέπουμε αυτό. Συμφωνεί ή δεν συμφωνεί στο να έχουμε περισσότερους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Συμφωνεί ή δεν συμφωνεί στο να έχουμε επιμορφώσεις. Συμφωνεί ή δεν συμφωνεί στο να έχουμε μια πλατφόρμα για αναφορές σχετικά με τέτοια φαινόμενα. Είπε η κυρία Κεφαλίδου, μα οι ομάδες δράσης λέει είναι μακριά από εκεί που συμβαίνει το πρόβλημα. Μα γι' αυτό έχουμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Γι' αυτό έχουμε ομάδες δράσης σε δύο επίπεδα. Σε επίπεδο σχολείου και σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης. Και τα δύο χρειάζονται. Και μέσα στο σχολείο και εκτός σχολείου. Αναφέρθηκε στο να είναι οι γονείς μέρος της λύσης. Εγώ είμαι στη διάθεσή της να μας προτείνει συγκεκριμένους τρόπους, πώς θα αποτυπωθεί αυτό νομοθετικά δηλαδή, τι προτείνει ακριβώς σχετικά με την συμμετοχή των γονέων στο ζήτημα αυτό. Και κάτι τελευταίο, την κυρία Κεφαλίδου είπε ότι η αξιολόγηση δεν εφαρμόζεται. Η αξιολόγηση εφαρμόζεται κανονικά, κυρία Κεφαλίδου, στα τρία επίπεδα. Επίπεδο πρώτο, αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Επίπεδο δεύτερο, αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος, η λεγόμενη ελληνική πίζα. Ξεκίνησαν και τα δύο πέρσι, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά εφαρμογής. Και το τρίτο, η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής. Μία κουβέντα, κύριε Τελή, για κάτι που είπατε κι εσείς για τις ανώνυμες καταγγελίες. Λέτε ότι αυτό βάλει εναντίον του κλίματος ζεστασιάς. Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά ποιο κλίμα ζεστασιάς αν τα παιδιά γίνονται αποδέκτες βίας? Ποιο κλίμα ζεστασιάς εάν έχουμε εκφοβισμό στα σχολεία? Πώς θα σπάσει αυτό? Πώς θα μιλήσει ο άλλος ελεύθερα? Αυτός είναι ο λόγος που προτείνουμε ακριβώς αυτή την πλατφόρμα. Για να μπορέσουν τα παιδιά να αισθανθούν οικεία, ελεύθερα να μοιραστούν κάτι που τους απασχολεί. 35% κύριε Τελή, μόνο στην Ελλάδα δήλωσαν σε κάποιον γονέα, σε κάποιον ενήλικα, ότι έπεσαν θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού. Μόνο 35% το δήλωσε. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι φοβούνται να μιλήσουν. Φοβούνται να μοιραστούν κάτι. Εμείς ακριβώς για αυτό το λόγο προβλέπουμε αυτή τη ρύθμιση, ακριβώς για να ενισχύσουμε, για να στηρίξουμε τα παιδιά αυτά. Κλείνω όπως ξεκίνησα. Και δεν άκουσα κάτι γι' αυτό. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να ξεπεράσει τις κομματικές του αγκυλώσεις. Έχει πάρει μια κατανόητη για μας στάση, παρότι εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό, ότι δεν ψηφίζουν. Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο υπερβαίνει κόμματα και χρώματα. Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία για να δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αναθεωρεί την απόφασή του και να έρθει να επιτελέσει το καθήκον του. Μπορεί να διαφωνεί, μπορεί να συμφωνεί, ό,τι θέλει προφανώς. Αλλά να επιτελέσει να ψηφίσει, κύριε φίλη, να πάρει θέση, γιατί γι' αυτό και εσείς και εγώ και όλοι μας που είμαστε εκλεγμένοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τους πολίτες, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να ψηφίζουμε. Όχι απλά για να μπαίνουμε και να βγαίνουμε, για να παίρνουμε θέση, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Γι' αυτό μας ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες, για να έχουμε θέση. Πόσο μάλλον σε ένα ζήτημα όπως ο σχολικός εκφοβισμός, το οποίο απασχολεί κάθε σπίτι, όχι μόνο της χώρας μας, του πλανήτη ολόκληρου. Ελπίζω πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει την απόφασή τους για ψήφιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας.